Επαρχιακός διαγωνισμός Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας 2017-2018. Πέμπτη Δημοτικού, πρόβλημα 4. Τέσσερα παιδιά, η Α, Β, Γ, Δ, είναι σε μια εκδρομή. Το παιδί Α έχει 6 σοκολάτες, το Β έχει 8 σοκολάτες και το Γ έχει 10 σοκολάτες. Ενώ το Δ δεν έχει καμία σοκολάτα. Αποφάσισαν να μοιραστούν εξίσου όλες τις σοκολάτες και ο Δέλτα να πληρώσει 18 ευρώ. Πώς θα μοιραστούν τα 18 ευρώ στα τρία παιδιά Α, Β και Γ? Αρχικά, ας ψάξουμε να δούμε πώς είναι η αξία της κάθε σοκολάτας. Τι ξέρουμε? Ξέρουμε ότι ο Δέλτα πλήρωσε 18 ευρώ. Αν μπορέσουμε να βρούμε πόσες σοκολάτες πήρε ο Δέλτα, θα ξέρουμε και την αξία της κάθε σοκολάτας. Πόσες σοκολάτες υπάρχουν συνολικά? 6 σοκολάτες που έχει ο Α και 8 που έχει ο Β και 10 που έχει ο Γ, συνολικά είναι 24 σοκολάτες. Τα παιδιά αποφάσισαν να τις μοιραστούν αυτές εξίσου. Έχουμε 4 παιδιά, άρα κάθε παιδί θα πάρει από 6 σοκολάτες. Ο Δέλτα πλήρωσε 18 ευρώ για 6 σοκολάτες που πήρε, άρα κάθε σοκολάτα αξίζει 3 ευρώ. Η τελική ερώτηση είναι πώς πρέπει να μοιραστούν αυτά τα 18 ευρώ στα τρία παιδιά Α, Β και Γ. Θα πάρουν λεφτά ανάλογα με το πόσες σοκολάτες έδωσε. Ο Α είχε 6 και του έμειναν 6, οπότε δεν θα πάρει τίποτα. Ο Β είχε 8 σοκολάτες και του έμειναν 6, οπότε ο Β δίνει 2 σοκολάτες. Κάθε σοκολάτα αξίζει 3 ευρώ, άρα θα πάρει 6 ευρώ. Ο Γ έχει 10 σοκολάτες και του μένουν 6, οπότε δίνει 4. Κάθε μία αξίζει 3 ευρώ, οπότε πρέπει να πάρει 12 ευρώ. Και ο Α είπαμε ότι δεν θα πάρει τίποτα, θα πάρει 0 ευρώ. Και ας κάνουμε και την επαλήθευση. Συνολικά η Α, Β και Γ πήραν 18 ευρώ, οπότε δεν έχουμε κάνει κάποιο λάθος εδώ.